του Νικόλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του περιμένει ακόμη ένα πόρισμα που δεν φτάνει ποτέ. Εγώ θα ρωτήσω με την υπόθεση του Νικόλα τι γίνεται. Έχουμε μια νέα υπόθεση τώρα. Με την προηγούμενη την κλείσαμε. Μας απάντησε ποτέ κανείς τι έχει γίνει. Εμείς περιμένουμε σαν κοινωνία. Το βράδυ εκείνο δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Μας πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος της Ένωσης, ο Σταύρος Κούζος, και μας ενημέρωσε ότι έγινε αυτό που έγινε με το Σιβάν, με το μικρό Νικόλα. Η αλήθεια είναι ότι αρχίσαμε πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί εμάς μας ήταν, δεν ήταν απλά ένα παιδί, ήταν το παιδί του Σπύρου, το Σπύρο είμαστε κάθε μέρα μαζί, και πόσο ένας άνθρωπος ο Σπύρος που αγωνίζεται για όλα τα παιδιά του Δήμου. Αρτήσεις του πατέρα του Νικόλα θεωρήθηκαν προφητικές. Δεν έπαψε να προτρέπει τους γονείς να αναλάβουν δράση για να εξαλειφθεί το φαινόμενο του εκφοβισμού από τα σχολεία. Θα το παλέψουμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε, που λέει ο λόγος, και το μαχαίρι μέχρι το κοκαλό, θα το βάλουμε. Έτσι. Δεν θα αφήσουμε άλλα παιδιά να πεθάνουν ή να σκοτωθούν ή να πνιγούν ή να αυτοκτονήσουν στην περιοχή μας. Αυτό είναι σίγουρο. Και εδώ δεν χωράει ούτε πολιτικά χρώματα, ούτε πολιτικές παρατάξεις, ούτε ανήκω εδώ, ανήκεις εκεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε τα παιδιά μας. Έχουμε να κάνουμε με έναν, σε εισαγωγικά, πόλεμο αυτή τη στιγμή. Έναν εξωτερικό πόλεμο που δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται. Και χάνουμε τα παιδιά μας. Δεν χάνουμε. Χάνουμε τα παιδιά μας. Παιδεία, η σχολική αποτελείται από 4 κολόνες. Η μία κολόνα είναι τα παιδιά μας, η άλλη κολόνα είναι οι γονείς, η τρίτη κολόνα είναι εκπαιδευτική και η τέταρτη είναι το Υπουργείο του κράτους κοινώς. Αν αυτές οι 4 κολόνες δεν συνδεθούν μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Το bullying υπάρχει σε όλα τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Και εγώ θα το πω bullying, θα το πω εκφοβισμό, σχολικός εκφοβισμός. Υπάρχει σε όλα τα σχολεία. Στο συγκεκριμένο σχολείο είχαμε 2-2, το δεύτερο δεν θα το παρομοιάσω με το πρώτο. Ευτυχώς που δεν είχαμε δυσάρεστο. Και το παιδί ζει σήμερα. Χάνουμε πολλά. Και αυτά που χάνουμε περνάνε μέσα από το κινητό. Τα κινητά είναι μεγάλη ζημιά σήμερα στα παιδιά μας. Δεν έχουμε ιδέα εμείς οι γονείς σήμερα τι γίνεται μέσα στον κόσμο αυτό. Γιατί μιλάμε έναν παράλληλο κόσμο. Αυτός ο παράλληλος κόσμος είναι που τρομάζει τους γονείς. Μέσα σε αυτόν τα παιδιά βιώνουν τη χαρά και τη λύπη, τη συντροφιά και την απομόνωση, στον υπερθετικό βαθμό. Και οι γονείς τι ξέρουν από όλα αυτά? Πολλοί γονείς ξέρουν πράγματα και δεν μιλάνε. Θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα. Γιατί όλοι οι γονείς στο σχολείο είναι φοβισμένοι αυτή τη στιγμή. Φοβούνται για τα παιδιά τους. Εμείς ως γονείς φτάνουμε μέχρι την πόρτα, όπως και εσείς. Και εσείς οι δημοσιογράφοι υποθέσεις είστε έξω από την πόρτα. Μέσα από την πόρτα του σχολείου, ο γονέας δεν έχει πλήρη εικόνα τι γίνεται μέσα. Έτσι. Και δεν μπορεί και ο εκπαιδευτικός να μιλήσει προς τα έξω. Η δευτεροβάθμια έδωσε εντολή άμεσα, από ό,τι έμαθα και από τον προϊστάμενο, μας πληροφορηθήκαμε και εμείς, δηλαδή ως μέλη της σχολικής κοινότητας, ότι έδωσε εντολή να είναι καθημερινά ψυχολόγος εκεί, όχι μόνο για την περίπτωση του συγκεκριμένου παιδιού, και για τις περιπτώσεις, για την περίπτωση πάνω όλου του σχολείου και όλων των παιδιών. Το πρόβλημα, αν υπάρχουν παιδιά τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, αν υπάρχουν, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά, ας πούμε, που έχουν θέμα, και υπάρχουν και σε άλλα σχολεία κάποια παιδιά, εκεί πρέπει να δούμε λίγο πώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Να φύγει ένα παιδί από ένα σχολείο. Και αυτό παιδί είναι. Στρατή.